Ο τόπος μας θα πάψει να είναι ένας τόπος ο οποίος κάποιοι άνθρωποι θα περνούσαν με το ζόρι από εδώ ή θα έρχονταν μόνο για να επισκεφτούν κάποιους συγγενείς τους. Και αυτό στο Άργος με την τεράστια ιστορία έχει αρχίσει ήδη να επιτυγχάνεται με ενέργειες σε όλα τα επίπεδα. Από τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την εικόνα της πόλης μέχρι και την προβολή του τόπου η οποία κατακτάται μέσω του ίδιου του ονόματός της. Χαρακτηριστική σε αυτήν την κατεύθυνση η τοποθέτηση ενός ξεχωριστού αγάλματος με τη συμβολή της Σχολής Καλών Τεχνών πιστού αντιγράφου του σπουδαίου αρχαίου Γλύπτη Λύσυπου, το οποίο κοσμεί πλέον το κέντρο της αρχαιότερης πόλης της Ευρώπης. Μα είναι δυνατόν να είναι ένα παγκόσμιο όνομα ο Ηρακλής, ο οποίος γεννήθηκε από αρχαίους γονείς, ναι μεν στη Θήβα, αλλά εδώ έζησε, από εδώ ξεκίνησε να κάνει τους άθλους του. Και το αναφέρουν και οι τραγωδίες βέβαια και ο ίδιος η γενιά των Ηρακλειδών, την οποία οι βασιλείς της Μακεδονίας είπαν κάποτε ο Αλέξανδρος ότι κατάγομαι από τη γενιά των Ηρακλειδών από το Άργος. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν φαινόταν πουθενά. Πήραμε λοιπόν από τη Σχολή Καλών Τεχνών, την ιδέα τους δώσαμε και μας είπαν λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε το άγαλμα του Λύσυπου, που είναι ένα άγαλμα 320, βρίσκεται στην Νάπολη. Να πάρουμε ένα αντίγραφο. Υπήρχε στη Σχολή Καλών Τεχνών αυτό το αντίγραφο, όπου από αυτό οι γλύπτες στα χιτήριά τους δημιούργησαν αυτό το άγαλμα που τοποθετήθηκε στην πλατεία και έχει μια μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Ο λόγος ο βασικός είναι η επισκεψιμότητα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζονται οι άοκνες προσπάθειες του Δήμου Άργους Μυκηνών. Άλλωστε, στο ίδιο πλάνο είναι και η λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου. Και με αυτά τα εκθέματα, τότε να μπορέσουμε να πούμε σε όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται στις Μυκήνες, ωραία, ελάτε λοιπόν να δείτε το δωρηφόρο, το νεαρό που φέρνει δώρη, που κρατάει δώρη, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο του και κανόνας ονομάστηκε, γιατί από εκεί έπαιρναν μέτρα άλλοι γλύπτες για να μπορέσουν να φτιάξουν τα δικά τους αγάλματα του Πολύκλητου. Να έρθετε να δείτε λοιπόν όλα αυτά τα οποία τους στρατιώτες του Ριάτσε από τα χιτήρια εδώ που γίνονταν οι στρατιώτες του Ριάτσε, δεν ήταν από το Ριάτσε της Ιταλίας, στο Ριάτσε βρέθηκαν γιατί ήταν κλεμμένα από εδώ, στούλησαν την αρχαία αγορά. Αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα θα πρέπει να βγουν, να αναδυθούν έτσι ώστε το Άργος, η αιώνια πόλη, με τη μεγάλη ιστορία, 6.000 χρόνια ιστορία, 3,5 καταγεγραμμένα τουλάχιστον, αυτό το πράγμα θα πρέπει να βγει στην επιφάνεια.